Κύριε Τσελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, σχεδόν, και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό φέτος. Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει αρχίσει να τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με αύξηση τουριστών. Αυτό όμως σημαίνει ότι απαιτείται σοβαρότητα, συνέπεια και συνέχεια για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το είδος να αναπτύσσεται. Και επειδή η ανάπτυξη του τουρισμού αναπτύσσει την οικονομία στο σύνολό της στην Ελλάδα, είναι ο πρώτος παραγωγικός τομέας στις υπηρεσίες που υπάρχει στη χώρα μας και έτσι δεν θα πρέπει να αφήσουμε κάποια πράγματα στην τύχη τους. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα στον ελληνικό τουρισμό για φέτος? Είναι πάνω χάρη οι πρόσφυγες, το προσφυγικό θέμα? Είναι η ξαφνική αλλαγή του ΦΠΑ? Έχει γίνει μια επιμελημένη προσπάθεια έτσι ώστε να είναι πλέον πιο ήπια η αντιμετώπιση όσον αφορά το προσφυγικό. Ασφαλώς έβλαψε την προηγούμενη περίοδο και γνωρίζουμε ότι αυτήν την περίοδο ακόμη και περιοχές που είχαν διαμαρτυρηθεί εντονότατα και δημιούργησαν πρόβλημα στον εαυτό τους και στην υπόλοιπη χώρα, γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος που υπάρχει το πρόβλημα, εμφανίζονται δυναμικές tour operator επωνύμων να παράγουν και αύξηση σε σύγκριση με την περσινή τους προσέλευση σε νησί πλέον του 17%. Τι σημαίνει? Ότι η χώρα έχει ό,τι καλύτερο για τον τουρισμό σε όλη την Ευρώπη. Στη Μεσόγειο, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού, πρέπει να σταματήσουμε να το πολεμάμε το προϊόν μας από απερισκεψίες. Η προσωπική φιλοδοξία του καθενός να βγει στο γυαλί και να πει ό,τι θέλει να λέει είναι μια χαρά και μια, επιτρέψτε να πω τη λέξη, ειδονή του καθενός ότι κάτι λέει. Δεν είναι σωστό. Καλύτερα να μην μιλάμε παρά να λέμε πράγματα που μας βλάπτουν. Οι φόροι, ασφαλώς και αυτοί, έντυναν το πρόβλημα. Στα νησιά που το ΦΠΑ ήταν φτηνότερο, ναι, εμφανίστηκε μια μεγαλύτερη τιμή στη τιμή του προϊόντος. Δεν σας κρύβω ότι η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες ανταγωνίστριες χώρες μεσογειακά και πριν την αύξηση του ΦΠΑ ήταν ακριβότερες από τις ανταγωνίστριες χώρες. Η Ελλάδα δεν ήταν πάντοτε φτηνός προορισμός. Η Ελλάδα και πριν την καθιέρωση του ΦΠΑ από το 6,5 στο 13, από το 13 στο 23 και ούτω καθεξής, είχε τις αυξήσεις τις τιμολογιακές της σε ανύποπτους χρόνους. Όταν κάθε 2 χρόνια είχαμε μία αύξηση τουριστών, αποφάσισαν κάποιοι και ανέβαζαν τις τιμές τους. Είναι ένα κακό χόμπι. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα οτιδήποτε ακριβένει το κόστος ενός προϊόντος δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά αυτό πιστεύω ότι έχει απορροφηθεί. Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η τωρινή κυβέρνηση άμεσα για να συνεχιστεί αυτή η δυναμική που λέμε και παρατηρείται στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια? Να σας πω, δεν βλέπω ότι η κυβέρνηση να πολεμάει τον τουρισμό. Εκτός από τα προβλήματα των Capital Control πέρσι και το Brexit και όλο αυτό το θέμα το οποίο πέρασε στο χθες, είναι σε μια διαδικασία που και αξιολόγηση έγινε και κάποια άλλα πράγματα έγιναν. Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη τους πολύ σοβαρά το κοινό και εσείς θα έλεγα, είναι ότι την κυβέρνηση την εκπροσωπεί το Υπουργείο Τουρισμού, στον χώρο το δικό μας. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει τις δυνατότητες να κάνει αμιγώς αυτά που κάνει. Και κάθε Υπουργός Τουρισμού πάντοτε προσπαθεί να κάνει κάτι περισσότερο, διότι οι ανάγκες της τρέχουσας περίοδου είναι διαφορετικές. Μην περιμένουμε ποτέ εμείς οι ιδιώτες επιχειρηματίες ότι το Υπουργείο Τουρισμού θα υπογράψει συμβόλαια για μας. Εκπροσώπηση πολιτική κάνει. Έχουν μπερδευτεί πολύ. Οι υπουργοί δεν υπογράφουν συμβάσεις. Εμείς υπογράφουμε συμβάσεις με τα γραφεία. Αλλά τα γραφεία του εξωτερικού, από όλες τις χώρες του κόσμου, έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα να συναντώνται με όλους τους εκάστοτε υπουργούς όπου υπάρχουν υπουργοί τουρισμού στην Ευρώπη, σε όποιες χώρες του κόσμου, πλην της Αμερικής που δεν υπάρχει, γιατί έχουν θέματα που συζητάνε ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν γίνονται. Με αφορμή αυτό που λέτε, θα μου έρχεται το εξής ερώτημα. Τι πρέπει να αλλάξει η ελληνική τουριστική βιομηχανία για να προσελκύσει τουρίστες? Νοοτροπία, να πάψει να είναι αυτοκαταστροφική, να είναι συνενετική, διότι ο τουρισμός δεν είναι σημείο για αντιπαράθεση, είναι σημείο για συνένεση. Εμείς θέλουμε capacity στην υψηλή περίοδο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που δέχεται τουρισμό από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε περάσει στο στάδιο των 12 μηνών ακόμη. Προσπαθεί να επιμηκυνθεί η περίοδος. Το πέτυχε η Σαντορίνη πέρσι. Το μπορεί να το πετύχει και η Μύκονος που έχει και αυτή μεγαλύτερη σεζόν από ό,τι είχε παλαιότερα. Υπάρχουν όμως και άλλα νησιά
το Ιόνιο Πέλαγος. Τα νησιά του Ιωνίου, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, έχουν μπει στο παλμαρί του ανταγωνισμού και έχουν μεγάλη κίνηση. Δηλαδή, βλέπετε, κάποια άλλα νησιά χάνουν τουρισμό φέτε και ισχυρίζονται ότι έχουμε χάσει δουλειά. Ναι, αλλά δεν προσθέτει να υπολογίσει κανείς ότι η άλλη πλευρά έχει περισσότερα από όσα δεν είχε προηγούμενα. Δεν έχει δει κανείς ότι υπάρχουν αγορές με διαφορετικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός της Ανατολικής Ευρώπης, Κεντρικής Ευρώπης τουρίστας, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος με της Ασίας, της Αφρικής, της Οκεανίας, της Αμερικής. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες του καθενός. Άλλος έχει για πολιτιστικό τουρισμό, άλλος έχει για παραθεριστικό τουρισμό. Και αυτό που πρέπει να κάνει για μένα η πολιτεία, και θα σας το πω τώρα, γιατί στο προηγούμενο ερώτημα έπρεπε να συνδυάσω για ποιο λόγο, είναι ένα. Όταν θέλεις τουρισμό πλέον της περιοχής της Ευρώπης, η οποία είναι περιορισμένη και η οποία αντιμετωπίζει και αυτή το παγκόσμιο πρόβλημα του καταναλωτή, δηλαδή την οικονομική κρίση, και θες νέες αγορές, οι νέες αγορές είναι αυτές που δεν είναι στην Ευρώπη. Αυτές είναι που θέλουν συνθήκες Σέγγεν να έρθουν μέσα. Άρα εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα να παράξουμε τις βίζες. Έπρεπε κανονικά να βάλουμε τις VTL βίζες, που είναι κάποια βίζα μοναδικού σκοπού που επισκέπτεσαι τη χώρα σου και έχεις την υποδομή στο αεροδρόμιο να σφραγίζεις το διαβατήριο με ειδικές διαδικασίες, γιατί θα έρθεις στην Ελλάδα και θα φύγει.